Γεια σας ομάδα, Λαμπρός είτε εδώ και καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο στο κανάλι. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα βρίσκονται οι επιθετικοί Team of the Year στα πακέτα, καθώς την ώρα του content οι επιθετικοί θα φύγουν και θα μπουν στη θέση τους οι κεντρικοί. Οι τρεις midfielder, Kevin De Bruyne, Modric και Bellingham, θα είναι διαθέσιμοι για πακάρισμα και αυτοί για δύο μέρες μέχρι να δώσουν και εκείνη τη θέση τους στους αμυντικούς και στον τερματοφύλακα. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά όμως έχουμε κάποια διαθέσιμα objective και καινούργια SBCs για να πακάρουμε κάποιον επιθετικό Team of the Year. Η Team of the Year Icon, καινούργιο SBC 83+3 που έχει μόνο επιθετικούς μέσα, το οποίο μας το έδωσε τρεις φορές repeatable και αναμένουμε και το δικό του repeat. Εννοείται το κράφταρα και τις τρεις φορές, άνοιξα και τα τρία πακέτα και μαζί με αυτό κράφταρα πάρα πολλά 80+ upgrade packs, χρησιμοποίησα ό,τι low rated παίχτη είχα στο club και όλα αυτά για να πακάρω κάποιον Team of the Year παίχτη. 26 πακέτα λέει πάνω, 20 πακέτα είναι διαθέσιμα για να ανοίξω. Τα 6 πακέτα είναι αυτά που κρατάω, είναι 3 midfielders 83+ και 3 defenders 83+. Έχω ετοιμάσει 80+ πακέτα upgrades και έχω και ένα 81+ που είναι από το daily login. Πάμε να το ανοίξουμε κι αυτό. Το οποίο έχει προβολής. Ισπανία. Καμ, okay, είναι boards ο David Silva. Ο στόχος είναι ένας, ο στόχος είναι Team of the Gear μόνο. Το πρώτο δεν ξεκίνησε καλά. Δεν βλέπω προβολής και με ανησυχεί λίγο αυτό. Πολύ Γαλλία όμως. Γαλλία striker. Λαμπόρντ. Κοίτα να δεις που τώρα βγαίνει Γαλλία striker. Να το, δέχουμε προβολής. Πάμε λίγο. Βραζιλία. Σιμπί. Όχι. Δεν είναι νοκάουτ. Είναι μπόρτς. Ο Ντιέγκο Κάρλος. Έχουμε πάλι προβολής εδώ. Έχουμε Ιταλία. Έχουμε Καμ. Έχουμε Πελεγκρίνη 84. Χαμηλά κινούμαστε προς το παρόν. Χωρίς προβολής. Δεν πειράζει. Είναι inform. Θα χρησιμοποιηθεί. Τι ρίτη θα δώσει όμως. 81. It's okay. Πάλι χωρίς προβολής. Σουηδία, RW, Κουλουσεύσκι. Με έχει πάει ένα πολύ κακό αρνητικό σερί τα τελευταία πακέτα που δεν βγάζει καν παίχτη που είναι boards. Α, εδώ έχουμε προβολής. Κάτι αλλάζει. Ισπανία βέβαια, CB. Όχι, είναι boards τουλάχιστον. Τουλάχιστον, θετικό. Κάποιο walkout όμως δεν έχει έρθει ακόμα. Και ούτε δεν θα έρθει. Ωραία, άλλα 2 80+ μείνανε. Δεν έχουν πάει καθόλου καλά. Εδώ χωρίς προβολής. Τελευταία 80+. Είναι Άγγλος, είναι LW, θα είναι ο Γκρίζ λογικά. Όχι, θα είναι ο Σάντσο. Και τώρα θα μπορώ να κάνω redeem 81+ επί 11 από τις 60 φορές που έχω κραφτάρει το 80+ συνολικά μέχρι τώρα. Και θέλω να κάνω το 83+ επί 3 attackers. Και τις τρεις φορές. Έτοιμο και το 81+ επί 11, το οποίο θα μου δώσει και αυτό καλό φόντερ λογικά για να κραφτάρω το 83+ επί 3 attackers. Όπο, walkout. Πάρα πολύ καλό. Γερμανία. Καμ, είναι ο Μούλερ. Είναι ο Μούλερ της Μπάγκ. Είναι 87. Καλό. Και μέσα μου έχει 84 και 82. Πιο χαμηλά rating από ό,τι θα περίμενα. It's okay όμως. Και έχω έτοιμα τα τρία πακέτα 83+ επί 3 με παίχτες από την επίθεση. Τρία πακέτα έτοιμα για να μου δώσουν Team of the Year επιθετικό παίχτη. Ανοίγω το πρώτο. Vamos. Το πρώτο, χρυσή κάρτα, ναι. Ιάγκο Άσπας 85 ο καλύτερος. Επόμενο 83+. Πάλι χρυσή κάρτα. Αγγλία, LW. Είναι ο Σάντσο 84, αντί να ανεβαίνει το rating πέφτει και τελευταίο 83+ attackers πακέτο για να δούμε αν θα έχω κάποιο walkout τουλάχιστον. Δεν βλέπω walkout animation. Και είναι ο Βλάχοβιτς. Όχι, δυστυχώς δεν πήγαν καθόλου καλά. Δεν έβγαλα κανένα walkout. Έχουμε διαθέσιμους και τους πρώτους Team of the Year Honorable Mentions παίχτες, όπου μπορούμε να τους αποκτήσουμε εύκολα μέσα από Squad Battles παιχνίδια ή Rivals στο 2022 Year in Review Objective. Πρόκειται για τον Ιάπωνα Ντόαν, τον Μαροκινό Ουνάχε και τον Μαρτίνης της Αργεντινής. Αν κραφτάρετε και εσείς τα δικά σας 83+ attackers πακέτα, γράψτε μου στα σχόλια τι πετύχατε, περιμένοντας το σπουδαίο SBC του POTM Mbappé ή του Flashback Pogba όπως έχει λικαριστεί, στη διάθεσή μας έχουμε το πρώτο SBC για Team of the Year Icon παίχτη, αφορά τον Μεξικανό Hugo Sanchez, όπου μπορείτε να δείτε την δική μου άποψη για τη συγκεκριμένη κάρτα σε αυτό. Το εδώ το βίντεο, ή διαφορετικά μπορείτε να διαλέξετε οποιοδήποτε άλλο σας προτείνει το YouTube για να συνεχίσετε στο κανάλι. Βάμος με like και εγγραφή για το καθημερινό περιεχόμενο και μισομάδα. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο ή live stream.